Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα το έχετε μάθει από χθες, νοσεί από κορονοϊό. Και το καινούργιο είναι ότι μέσα στη νύχτα ώρα Ελλάδος, δηλαδή στη μία ώρα Ελλάδος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο. Θα δούμε τα σχετικά πλάνα. Θα μας βοηθήσει ο Νεκτάριος Οδελιγιάννης, ως σκηνοθέτης μας από το Control. Θα δούμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ. Νάτε, οι εικόνες αυτές είναι. Με μάσκα πια, με μάσκα και όλος ο περίγυρός του, όπως θα δείτε, όλος ο κόσμος που είναι γύρω του. Χαιρετάει για να δείξει ότι είναι όλα καλά. Μπαίνει μέσα στο ελικόπτερο, που από ό,τι διάβαζα, αυτό έχει να γίνει να μεταφερθεί με στρατιωτικό ελικόπτερο ο Αμερικανός πρόεδρος από την εποχή του Eisenhower. Και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο, θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, λέγεται ότι εμφάνισε πυρετό και κάποια σημάδια δυσφορίας, δύσπνοιας. Να δούμε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που λέει ότι είμαι καλά. Και για επικοινωνιακούς λόγους, βεβαίως τον βλέπετε και εδώ, μπήκε πεζός στο ελικόπτερο, δεν μεταφέρθηκε με κάποιο άλλο τρόπο, απερπάτησε μέχρι εκεί και με τον ίδιο τρόπο και μετά στο νοσοκομείο. Να δούμε τη δήλωση και πάμε αμέσως μετά στο Μιχάλη τον Ιγνατίου. I want to thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. Μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ένας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέχρι πρότινος αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του κορονοϊού και θα δούμε και στη συνέχεια τι είχε πει. Είχε φτάσει να πει ακόμη και να πίνουμε καθαριστικά για να πατάξουμε και να σκοτώσουμε τον κορονοϊό. Και φτάνει σήμερα μετά από μια προεκλογική εκστρατεία λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Στις 3 Νοεμβρίου είναι οι Αμερικανικές εκλογές. Να πηγαίνει, θυμάστε το debate με τον Biden που βρίστηκαν χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης, κανένα μέτρο προστασίας, χειραψίες, χαιρετούρες, συγχρωτισμός. Μία ασθενή του συνεργάτη είχε τον κορονοϊό και φέρεται ότι κόλλησε και αυτός και η σύζυγός του. Από αυτή εννοώ φέρεται ότι κόλλησε.